Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Επιτέλους μια καλησπέρα πολύ πολύ χαμογελαστή, μια καλησπέρα πολύ πολύ χαρούμενη και φυσικά πώς να μην είμαστε, γιατί το αναμενόμενο έγινε, πολλά με λίγα ήταν το παιχνίδι, όπως ακριβώς το περιμέναμε. Εγώ είχα πει 20 και πάνω, τα παιδιά τα παράκαναν λίγο. Ηρακλής Χαρίλαος Τρικούπης, 94-59 παρακαλώ. Έγινε το 3-0 στις νίκες απέναντι στην ομάδα του Μεσολογγίου. Να της δώσουμε τα συγχαρητήρια, γιατί ως νεοφώτης στην Α2 κατάφερε στην πρώτη φορά να πάει στα play-off. Αλλά εδώ είναι η Βανόφιο, τελειώνουν τα παραμύθια και τα ψέματα. Και ο Ηρακλής είναι μία μόλις νίκη από την επιστροφή του στην πρώτη εθνική κατηγορία, όπως τα λέγαμε κάποτε, στην Α1. Του μπάσκετ, την οποία τώρα τη λένε Basket League. Έτσι τη λένε, τρομάρα τους. Την κάνα και με 16 ομάδες και υποβιβάζονται 4 του χρόνου. Θα τα πούμε και αυτά. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι το σημερινό πάρτι, η σημερινή πολύ εύκολη νίκη. Επαναλαμβάνομαι, 94-59. Και πριν από λίγο η Καστοριά έσπασε την έδρα της Καρδίτσας. Πέρασε με 84-90 στη μάχη των δύο για το ποιος θα παίξει τελικό απέναντι στον Ηρακλή. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής και με την Καρδίτσα και με την Καστοριά έχει 2-0 νίκες από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, που σημαίνει ότι όποιος και να είναι θα έρθει στο Ιβανόφιο να πάθει αυτό που έπαθε ο Χαρίλαος Τρικούπης σήμερα, για να τελειώνει η ιστορία και να είναι η ομάδα σε λίγες μέρες υπομονή. Απλά δεν ξέρουμε αν το μάτς θα είναι Τετάρτη ή Σάββατο. Θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει στο επόμενο μάτς του Σαββάτου, το Καστοριά-Καρδίτσα. Αν η Καστοριά κερδίσει την Καρδίτσα, τελειώνει η ιστορία και νομίζω πάμε για Τετάρτη μετά, αυτό δεν είναι πολύ καλό. Εάν ισοφαρίσει η Καρδίτσα, θα γίνει Τετάρτη το τρίτο μεταξύ τους μάτς και μετά θα γίνει το Ηρακλής-Καστοριά-Ηρακλής-Καρδίτσα το Σάββατο. Θα δούμε. Σημασία έχει ότι ο Ηρακλής είναι ήδη στον τελικό, ξεκούραστα, όμορφα, ωραία και απλά, και περιμένει αντίπαλο. Καλησπέρα σε όλους, να συστηθούμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Ξεκινήσαμε, θα πάμε σε λίγο Ιβανόφιο για post-game με τον Δημήτρη Λεφάκη που είναι εκεί. Ήμουν και εγώ εκεί, αλλά για ένα ημίχρονο έπρεπε δυστυχώς να φύγω για να βρεθώ εδώ, γιατί δεν γίνεται και τα δύο ταυτόχρονα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμνη του ήχου Χρήστος Κιώσης. Κοντά μας τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και datalabs.edu.gr, οι τρόποι επικοινωνίας και για τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα Data Labs. Βάλε μου μια πενιά καλή Χριστάρα, να μπούμε ωραία. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26. Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr, το mail της εκπομπής για οτιδήποτε θελήσετε εσείς. Ξαναλέω, FM καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr, οι τρόποι επικοινωνίας. Τι μου ήρθε τώρα εδώ, άσχετο μήνυμα. Λοιπόν. Γεια σου Μάνο. Πρώτο μήνυμα από τον αδερφό ημών Μάνο που λέει: καλησπέρα αδερφέ, καλή εκπομπή Γιώργο. Όχι, καλησπέρα. Βάλε και ένα κόμμα, θα τα βάλω εγώ. Καλησπέρα αδερφέ, καλή εκπομπή. Κόμμα. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε. Τρεις τελείες, fan club Τσιμισκή. Πρέπει να σας κεράσω εκεί κάτι στο fan club που με αγαπάτε τόσο πολύ. Κάτι να στείλουμε, κανένα δωράκι. Τον έχουμε, τον έχουμε. Πάμε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα Ιβανόφιο. Ή αν... Όχι, Ιβανόφιο ακούω. Ακούω Ιβανόφιο. Δημήτρη Λεφάκη, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακόμα Ιβανόφιο εδώ πέρα. Γράφουμε. Έτσι. Τα τεκτενόμενα. Το πρώτο ημίχρονο το είδα και το άφησα στο πολλά με λίγα. 50 κάτι, 20 κάτι ήτανε. Οπότε... 53-28 το ημίχρονο. 53-28. Στα... Το συν 25. Στα έμπειρα χέρια σου νομίζω ότι το πήγες στο 90 φεύγα. Και έγινε αυτό που γίνεται με όλες αυτές τις ομάδες το τελευταίο χρονικό διάστημα, που μπαίνουν λίγο καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, εκεί μέχρι το 11, μέχρι το 15 ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης που ψιλοπήγαινε καλά, μετά τελείωσε η ιστορία.
Θα έλεγα ότι έζησε και λίγο νωρίτερα, από το πρώτο δεκάλεπτο κιόλας. Ναι. Μπορεί να προηγήθηκε με 7-14, κακά τα ψέματα, εκεί πέρα έδειξε ότι πιθανότατα να ζοριστεί λίγο σήμερα ο Ηρακλής. Ωστόσο, όταν βάζεις 29 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και παίρνεις και αβάντα 10 πόντους, 29-19 το πρώτο δεκάλεπτο, νομίζω ότι κάπου εκεί πέρα δεν χωράει και πολύ ζήτηση για κριτική. Και όταν το σκορ του ημιχρόνου είναι στο συν 25, δεν νομίζω ότι είναι αντάξιο να θεωρηθεί ως μάτς κορυφής αυτό το πράγμα. Όχι. Έπαιζε ο δεύτερος με τον πέμπτο, αλλά εντάξει. Ναι. Ήταν αυτονόητο αυτό που έγινε σήμερα, ήταν αναμενόμενο. Ο Ηρακλής το καθάρισε πολύ πιο εύκολα από ό,τι αναμενόταν, γιατί ο Χαρίλαος Τρικούπης ήθελε μόνο νίκη, ξεκάθαρα. Για να μείνει στο παιχνίδι ουσιαστικά. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι μέσα στο Ιβανόφιο και κακός δεν είναι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής φέτος και στις κακές του μέρες, ας και χάσουμε λίγο το ξεκίνημα της σεζόν, στις κακές του μέρες επί Μέξα, είναι πάλι νικητής. Θα εξαιρέσω και το παιχνίδι με τον Ιωνικό, γιατί ο Ιωνικός είναι ομάδα που θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει μέχρι και στην Α1. Ναι. Δεν θα τολμήσω να πω ότι θα μπορούσε να μπει και play-off στην Α1 ο Ιωνικός με αυτήν την ομάδα. Καλά, έτσι πως είναι τώρα η Α1. Προφανώς. Και έτσι πως θα γίνει του χρόνου. Ο Ιωνικός έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ναι. Σε άμυνα και έχεις στατιστικά, Δημήτρη? Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Πάτη από Πολυτάρχου και Κακαρούδη, 24 πόντους ο Κώστας Κακαρούδης, 20 ο Πολυτάρχου. Mm-hmm. Τρεις παίχτες με 10, Αγγελακόπουλος, Αθανασούλας και Σοκ. Αυτοί κυρίως οι πρωταγωνιστές, βεβαίως ο κόσμος, εννοείται, ο οποίος έδωσε τρομερό παρόν σήμερα στο Ιβανόφιο. Εξαιρετική παρουσία του οπαδών του Ηρακλή, με καμία αφορμή ώστε να πάρουν πάτημα οι φιλοξενούμενοι για σκηνικούς με γενικές του παρελθόν. Ένα πάρτι όμορφο και ωραίο. Ένα όμορφο πάρτι, το οποίο πάρτι θα συνεχιστεί και στον επόμενο αγώνα. Μένει να δούμε, Δημήτρη, αν είναι Σάββατο ή Τετάρτη, γιατί η Καστοριά έσπασε την έδρα της Καρδίτσας. Δεν ξέρω αν το μάθες. Άκουσα. Η Καστοριά έσπασε την έδρα της Καρδίτσας σήμερα, κέρδισε μέσα στην Καρδίτσα. Οπότε, εάν κερδίσει το Σάββατο μέσα στην Καστοριά, πάει στο 3-1 και πάμε δυστυχώς Τετάρτη μετά με την Καστοριά. Και πάμε Τετάρτη, ναι. Εάν οπότε έρθει 2-2, ναι, πάμε μετά Σάββατο. 2-2. Ναι, για να κουραστούν κι άλλο. Αν και δεν φοβάμαι εγώ. Όχι. Κανένα. Τετάρτη να είναι, Σάββατο να είναι. Όταν πρόκειται για τέτοιο μάτς, ιστορικό που η Ηρακλής επιστρέφει στην Α1, δεν νομίζω ότι το Ιβανόφιο δεν θα πέσει την καρφίτσα. Έτσι ακριβώς. Είχαμε κάποιες δηλώσεις ή δεν έχουν γίνει ακόμα? Δηλώσεις μόνο στο τέτοιο, θα δημοσιευθούν στο Facebook από την σελίδα της Ηρακλής. Α, θα μπουν σε λίγο, ναι. Okay. Θα μπουν σε λίγο στο Facebook και στο YouTube προφανώς. Ήταν τόσο εύκολο το μάτς που δεν έχω να σου κάνω και πολλές ερωτήσεις, ειδικά για το δεύτερο μήχρονο που δεν είδα. Δεν χρειάζεται. Ο Ηρακλής πήγαινε ουσιαστικά στο ρελαντί, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Είχε τον αέρα των 25 πόντων και η διαφορά έφτασε μέχρι και το συν 38. 88-50 είχε φτάσει η διαφορά. Στο τέλος έκανε κάποιο rotation, δηλαδή να βάλει και κάποια άλλα παιδιά. Έβαλε τον Σάκη Αποστολίδη, ο οποίος δεν παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχή σε ένα διάστημα, αλλά τον Απόστολο. Τον Απόστολο, ναι. Σάκης είναι ο πατέρας. Έβαλε και τον Φίλιο, τον Μπιτσιρικά. Mm-hmm. Και έπαιζε και με Τζουγκαράκη Αγγελακόπουλο σε 5-4. Ένα σχήμα που δεν το έχουμε δει. Δύο βαριά κορμιά ουσιαστικά με την πεντάδα. Με τέτοια διαφορά μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι. Mm-hmm. Να βάλεις όποιους ουσιαστικά μπορούσε να το κάνει. Και στον Άσο είχε ανάλογα ή το Σόκ ή τον Καλαϊτζίδη. Γιαννακίδη είχε λίγο προς το τέλος πάλι. Έχει πολλά, δοκίμασε πολλά σχήματα σήμερα ο Κώστας Μέξας. Του δόθηκε και ευκαιρία κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Βεβαίως. Όταν σου βγαίνει τόσο νωρίς το παιχνίδι και έχεις μια τόσο μεγάλη διαφορά στο ημίχρονο, μετά κάνεις πλάκα. Μετά χρησιμοποιείς ό,τι σχήμα θέλεις και δεν μπορεί να σου πει και κανείς τίποτα. Ναι, ακριβώς. Και μετά δεν μπορούμε να σχολιάσουμε για κάτι παραπάνω εμείς. Ότι ο Ρέκης έκανε αυτό που έπρεπε. Αν ήταν λίγο πιο ντέρμπι το μάτς, θα μπορούσαμε να πούμε και περισσότερα. Δεν χρειάζεται. Ωραία απογεύματα να είναι και να μιλάμε ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται να μιλάμε παραπάνω. Κερδοφόρα να κερδίζουμε. Έτσι ακριβώς. Όλα καλά. Δημήτρη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Εύχομαι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Λεφάκη, που νωρίτερα μετέφερε το σκορ. Τώρα μας είπε 2-3 πράγματα παραπάνω και στοιχεία. Πολύ εύκολη η επικράτηση του Ηρακλή απέναντι στον Χαρίλαο Τρικούπη. Το σκορ τα λέει όλα, 94-59. Ο Ηρακλής, που επαναλαμβάνω, περιμένει
Το νικητή του ζευγαριού Καρδίτσα Καστοριά. Η Καστοριά είναι στο 2-1. Για την ακρίβεια στο 1-2, γιατί έσπασε έδρα σήμερα. Καθώς έπαιζε η τρίτη Καρδίτσα με την τέταρτη Καστοριά. Και επαναλαμβάνω, αν το Σάββατο η Καστοριά κερδίσει στην ωραία πόλη της, θα πάει 3-1 και θα είναι ο αντίπαλος του Ηρακλή την Τετάρτη. Εάν δεν κερδίσει, όλα θα τελειώσουν, όλα θα ξεκαθαρίσουν στο μεταξύ τους μάτς της Τετάρτης και μετά θα έρθει Σάββατο ένας από τους δύο στο Ιβανόφι. Εντάξει, τώρα θα θέλαμε όλοι Σάββατο να είναι το παιχνίδι, αλλά και Τετάρτη να είναι το Ιβανόφιο, αυτό που πρέπει να είναι, θα είναι, γιατί το αξίζει αυτή η ομάδα να πανηγυρίσει την επιστροφή της στην Α1 και να μείνει εκεί. Γιατί την προηγούμενη φορά που ανέβηκε, δυστυχώς, την αμέσως επόμενη βρέθηκε ξανά σε άλλη και άλλες κατηγορίες. Πέρασε και από Β' Εθνική, πέρασε και από Α2, στην οποία ταλαιπωρείται χρόνια. Και του χρόνου, πρώτα ο Θεός με το καλό, ένα μάτς έμεινε, μόνο ένα μάτς. Η ομάδα να δώσει γούστα στον κόσμο, να δώσει πνοή και ζωντάνια στο σύλλογο, να κάνει οπαδούς και φίλους της ομάδος ξανά να έχουν διάθεση και όρεξη να πηγαίνουν στο γήπεδο, όχι όπως το ποδόσφαιρο που δεν έχουν τίποτα από τα δύο, δικαιολογημένα, και να μπορέσει να κάνει μια αξιοπρεπέστατη χρονιά με ό,τι αυτή φέρει. Γιατί στο μπάσκετ για να πρωταγωνιστήσεις στην Ελλάδα, ξέρετε πώς είναι. Είναι οι δυο τους και όλοι οι υπόλοιποι στο ίδιο καζάνι. Όταν λέω δυο τους, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που φέτος τα έχουν κάνει πώς τα έχουν κάνει. Και φτάσαμε σήμερα στην αναδιάρθρωση, που υπάρχει ακόμα ένα δύσκολο στοιχείο για του χρόνου. Τώρα μιλάω λίγο για την Α1, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Βέβαια, περιμένουμε μια νίκη για τον Ηρακλή. Είναι πολύ 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 κοντά, γι' αυτό και το αναφέρω με λεπτομέρειες. 16 ομάδες, πέφτουν 4. Για κάποιον που τρομάζει με το 4, μην ξεχνάμε ότι αυξάνεται και ο αριθμός των ομάδων. Έτσι δεν είναι, Χρήστο μου? Δηλαδή, το 2 πέφτουν στις 14 δεν είναι το ίδιο με το 4 πέφτουν στις 16. Στατιστικά είναι το ίδιο. Απλά μας τρομάζει ο αριθμός 4. Αν ήταν 4 στους 14, να πω, okay, εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλλά είναι, έχουν αυξηθεί ομάδες κατά 2. Τη γλιτώνει, ποιος τη γλιτώνει? Η Κίμη και ένας ακόμα. Ναι, η Κίμη τη γλιτώνει σίγουρα. Για να γίνουν 16, αλλιώς θα πρέπει να ανεβούν παραπάνω από την Α2. Τέλος πάντων. Λαύριο και Κολοσσός. Συγγνώμη που είπα για την Κίμη. Εδώ λέει Λαύριο και Κολοσσός. Δεν υποβιβάζονται. Ιωνικός Ηρακλής. Και αυτό που απομένει είναι η επικύρωση της απόφασης από την ΕΟΚ. Γιατί την πρώτη απόφαση σήμερα την ψήφισε για αναδιάρθρωση και συμμετοχή 16 ομάδων στην Basket League, η ίδια η Λίγκα. Πρέπει να περιμένουμε και το OK της ΕΟΚ, που μάλλον είναι, όπως φαίνεται, τυπικό. Για το ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ θα επανέλθουμε στο δεύτερο μισό και με μια συζήτηση τηλεφωνική που έχουμε προετοιμάσει. Για το ποδόσφαιρο, τι να πρωτοπείς τώρα? Τι να πρωτοπείς πάλι μάλλον? Για όλα αυτά που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν. Γιατί κανονικά, βάσει λογικής, βάσει του τι πρέπει να έκανε ο Ηρακλής, θα έπρεπε να, αυτό που λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες μέρες ίσως, να κινεί γη και ουρανό για να παίξει του χρόνου στη Super League 2. Οι υπόλοιποι βάζουν το χεράκι τους ώστε ο Ηρακλής να είναι και του χρόνου στη Super League 2. Αλλά ο Ηρακλής τα μόνα χέρια που βάζει είναι στα μάτια του για να τα βγάλει. Όχι ο Ηρακλής, ο Ημίθεος. Η ΠΑΕ. Ο Ημίθεος δεν τον ακουμπάει κανένας. Ήταν, είναι και θα είναι πιο δυνατός από όλους. Βγαίνει λοιπόν χθες μια ανακοίνωση από τα Τρίκαλα, τη διαβάσαμε, που διαμαρτύρεται και λέει ότι θέλουμε να κρατήσετε τον Ηρακλή και την Κέρκυρα. Την Κέρκυρα είπα, α, καλά. Τον Ηρακλή και τα Τρίκαλα, εφόσον
γίνει αυτό που είπε ο Βασιλιάδης, έχουμε Super League 2 με 14 ομάδες. Γιατί ο Βασιλιάδης βέβαια το άφησε ανοιχτό, μήπως γίνουν και μπαρά στη Γάμα Εθνική, πανηγυρίζουν σήμερα Διαγόρες κτλ. Αλλά δεν ανεβαίνουν. Παίζουν στη Football League που είναι τρίτη τάξη κατηγορία. Τέλος πάντων. Περνάει αυτό. Χωρίς βέβαια κάποια παρέμβαση του Ηρακλή. Και εδώ ανοίγω παρένθεση και λέω, δεν υπάρχει δυστυχώς η παραμικρή ενημέρωση. Ο κόσμος καίγεται και όσες φορές κι αν ρωτήσαμε με οποιοδήποτε τρόπο την ΠΑΕ Ηρακλής να μας ενημερώσει και τους θεσμούς και προσωπικά και τα πάντα, δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Τι θα κάνετε με αυτό? Σιωπή. Τι θα κάνετε με το άλλο? Σιωπή. Τι θα γίνει με εκείνο? Σιωπή. Θα βγάλετε καμία ανακοίνωση? Σιωπή. Σιωπή, σιωπή, σιωπή. Ούτε μιλούν, ούτε λαλούν, ούτε απαντούν. Και αν απαντούν, απλά απαντούν. Δεν απαντούν ουσιαστικά. Την κλείνω την παρένθεση γιατί είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγικό σε ένα τέτοιο δύσκολο μονοπάτι που βρίσκεται ο Ηρακλής να μην προσπαθεί ο ίδιος για την τύχη του. Εκτός κι αν έχει εξασφαλισμένο Plan A με αφημί ή οτιδήποτε άλλο. Και το δούμε αύριο μεθαύριο και είναι ο Ηρακλής αύριο μεθαύριο στο Super League και πούμε, οκ, okay, κάτι ξέρανε και σοπούσαν τόσο καιρό. Αλλά αν δεν ξέρουν κάτι και σοπούν για να μην έχετε κάτι να μας πείτε, πείτε, δεν ξέρω, πείτε, θα δούμε. Αλλά το να αγνοείς και να μην απαντάς καθόλου, προσβάλλεις και εμάς και τον κόσμο και όλους που δεν ενημερώνεις. Η Football League λοιπόν σήμερα, αφού προχώρησε σε μερική επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα ως τη 10η θέση, ζήτησε με ανακοίνωσή της τη συμμετοχή του Ηρακλή και των Τρικάλων. Πιο συγκεκριμένα του 11ου και του 12ου. Γιατί ο Ηρακλής, αν φάει μείον 33, δεν θα είναι 11ος. 11 θα είναι τα Τρίκαλα και 12ος θα είναι ο Ηρόδοτος. Τώρα που μιλάμε βέβαια, ο Ηρακλής είναι 11ος και τα Τρίκαλα 12. Ο Ηρακλής που κανονικά είναι 10ος με το μείον 3 από την επιτήρηση. Είναι εξωαγωνιστικός ο υποβιβασμός. Σε ένα πρωτάθλημα βέβαια που υπάρχει πρωτάθλημα Χρήστο στον πλανήτη Γη όπου 11ος υποβιβάζεται. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Λόγω της αναδιάρθρωσης. Έρχονται λοιπόν τα Τρίκαλα, βγάζουν ανακοίνωση. Έρχεται η ίδια η Football League και λέει ότι ζητούμε επίσημα, εάν είναι 14 οι ομάδες της Super League 2, αυτή να είναι ο 11ος και ο 12ος της Football League και όχι να ανεβάσετε ομάδες από τη Γάμα Εθνική. Και ο Ηρακλής δεν κάνει, και η ΠΑΕ δεν κάνει τίποτα. Θα πάμε και σε αυτό, Σταύρο. Θα πάμε και σε αυτό. Αν και αυτό που μου γράφεις θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, ή μάλλον να το πω τώρα. Η σιωπή της ΠΑΕ Ηρακλής και το συναυτό και όσων είναι κοντά στην ομάδα, κοντά στην ΠΑΕ μάλλον, να το πω πιο σωστά, είναι γιατί έχουν εξασφαλισμένο Plan A και ένα καθαρό αφημί, ή είναι γιατί απλά δεν έχουν να πούν τίποτα στον κόσμο? Γιατί αν ισχύει το πρώτο, να το δεχτούμε όλοι, να κάνουμε τουμπεκί ψιλοκομμένο και να περιμένουμε τον Ηρακλή να παίξει Super League. Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεχίσουμε και θα λέμε, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι καταστρέφουν μέρα με τη μέρα τον Ηρακλή. Η Football League λοιπόν σήμερα με ανακοίνωσή της ζητά την παραμονή του 11ου και του 12ου, που σημαίνει Ηρακλής και Τρίκαλα. Μόνο που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το διαιτητικό. Την Τετάρτη πάντως είναι κρίσιμη ημερομηνία, 22 του μηνός, γιατί από τη μία αποφασίζει η ΕΠΟ για τη Super League 2 σχετικά με το πόσες ομάδες θα λάβουν μέρος σε αυτήν και με το ποιες θα είναι. Η Football League το ζήτησε. Η ΕΠΟ αποφασίζει, εκεί πάει το μπαλάκι. Θα είναι
από τις ομάδες της Football League, δηλαδή Ηρακλής και Τρίκαλα, ή θα είναι με μπαράζ από τη φετινή γάμα εθνική, κάτι που είχε πει και είχε αφήσει να εννοείται με ξεκάθαρες δηλώσεις του ο Βασιλιάδης. Την Τετάρτη επίσης, κάτι για το οποίο ξανά μανά θα πω ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση από την Παϊρακλής, είναι και το περίφημο θέμα του διαιτητικού για την ενεργοποίηση των ποινών όσον αφορά τους 11 πρώην ποδοσφαιριστές. Το δικαστήριο λοιπόν προσδιορίσε για 22 Μαΐου τη συζήτηση των 11 αιτημάτων ενεργοποίησης ποινών σε βάρος του Ηρακλή. Η έκδοση απόφασης θα δίνει στους Κιανολεύκους προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα κοινοποίησης από την εξόφλησή τους, για την εξόφλησή τους. Διαφορετικά, ο Ηρακλής θα τιμωρηθεί με ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών για κάθε ποδοσφαιριστή, με τον οποίο δεν θα υπάρχει διακανονισμός. Έως τώρα, οι προσφυγές βρίσκονταν στο πρώτο στάδιο αυτό της επιβολής, εκεί όπου δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών. Την προσεχή εβδομάδα όμως ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, αυτό της ενεργοποίησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται εν ώψη της επικύρωσης βαθμολογίας για τις θέσεις 11-16, γιατί σήμερα επικυρώθηκε η βαθμολογία μέχρι το 10. Στο 10 δεν είναι ο Ηρακλής. Εάν τότε οι προθεσμίες έχουν εκπνεύσει και ο Ηρακλής δεν έχει πετύχει διακανονισμό τουλάχιστον με τους 8 από τους 11 ποδοσφαιριστές, αυτόματα θα βρεθεί στην τελευταία τετράδα, δηλαδή σε θέση γάμα ερασιτεχνικής κατηγορίας, και ο Ρόδος θα σκαρφαλώσει 12ος. Δεν μπορεί να μην τα ξέρουν αυτά στην Παϊρακλής. Δεν μπορεί να μην τα ξέρουν. Το αν κάνουν ή όχι κάτι για αυτό, θα το δούμε. Θα το δείξει ο χρόνος. Το αν κάνουν ή όχι κάτι για το άλλο, που λέγεται καθαρό αφημί και Super League, και αυτό θα το δούμε. Αλλά πρέπει να το δούμε σύντομα. Πολύ σύντομα. Μη φάμε όλο το καλοκαίρι έτσι. Βασικά δεν μπορούμε να το φάμε όλο το καλοκαίρι έτσι, γιατί θα μας προλάβουν οι εξελίξεις. Και με αφορμή το μήνυμα που μου ήρθε πριν από λίγο, αυτό φυσικά το λέω είτε για τον Τόμ Παπαδόπουλο, είτε για τα μέλη του ΔΣ, είτε για τον Ηλία Θοδωρίδη που δεν είναι στο ΔΣ, ο οποίος και αυτός έχει ασχοληθεί με περιπτώσεις αφημί και με τους ανθρώπους του, με διάφορα ραντεβού. Άσχετα αυτά έχουν διαψευστεί. Και όσο δεν υπάρχει νέος καπνός για να υπάρξει και νέα φωτιά, τόσο δυστυχώς έχουμε αυτήν την εκνευριστική ησυχία, ησυχία τρόπος του Λέγιν, αυτή την εκνευριστική αναμονή για το τι με έλγενεστε. Και ο Θοδωρίδης και ο Παπαδόπουλος πάντως έχουν ένα κοινό παρανομαστή, πολύ καθυστερημένα βέβαια το αποφάσισαν, ότι δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα του Παπαθανασάκη χρέη. Ειδικά ο Τόμ Παπαδόπουλος, γιατί ο Θεοδωρίδης δεν έχει κάποιο θεσμό στον Ηρακλή, ούτε πρόεδρος είναι, ούτε μεγαλομέτοχος, ούτε μετοχές έχει, ούτε τίποτα. Ειδικά ο Τόμ Παπαδόπουλος το πήρε απόφαση πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Και όσο και αν λέει, και είναι μια σοβαρή δικαιολογία, ότι άλλα μου είπαν, άλλα είδα, 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τώρα, θα έπρεπε να κάνεις κάτι περισσότερο. Γιατί πάντα στη ζωή μετράει το αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, 15 Μαΐου, σήμερα που μιλάμε, αύριο μπορεί να κλείσει 16 Μαΐου να είναι Super League. Δεν το ξέρουμε. Σήμερα όμως που μιλάμε, αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει τον Ηρακλή. Τον οδηγούν στη διάλυση. Αύριο είναι άλλη μέρα. Και μεθαύριο είναι άλλη μέρα. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε μάντης πάλι και detective. Εδώ δεν ρωτάμε τα αυτονόητα και δεν μας απαντούν. Όπως και για την επιτήρηση που έρχεται την Παρασκευή για ακόμα μείον 3 βαθμούς. Πάλι δεν μας απαντά κανένας. Ας μείνουνε στη σιωπή, αλλά θα αποδειχθεί αν η σιωπή είναι χρυσός ή όχι.
Χριστάρα μου, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσο μεγάλο είναι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με νέα συζήτηση, νέα κουβέντα για μπάσκετ και όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ και για βόλεϊ. Έχουμε και ακόμα μία ανακοίνωση για τα διαρκεία σημερινή από το ΤΑΑ Ηρακλής. Όλα αυτά θα τα χωρέσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Πάμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ακούσατε λίγο στην Λίζη παραπάνω. Αν και το τραγούδι κολλάει. The boys are back in town. Ε, για τον μπάσκετ δεν κολλάει. Ερχόμαστε. Έρχονται, που λέει και το γνωστό σύνθημα. Το ρεπορτάζ δεν ρωτάει πότε εξελίσσεται. Και γι' αυτό ακούσατε λίγο παραπάνω μουσική, να με συγχωρέσετε. Αλλά για καλό είναι, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα και να σας ενημερώνουμε από την πλευρά μας. Εδώ είμαστε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Τρόποι επικοινωνίας, θυμίζω, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr. Κάνω ακόμα μια παρατήρηση. Μη με πείτε κακοπροαίρετο, κάνω πλάκα. Ακόμα μια μέρα που ο Ηρακλής έχει κερδίσει και τα μηνύματα που, σε οποιοδήποτε άθλημα, τα μηνύματα που έρχονται σε σχέση με τις μέρες που κάνουμε εκπομπή και ο Ηρακλής έχει χάσει σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν συγκρίνονται καν σε αριθμό. Εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω, ότι όταν ο Ηρακλής χάνει και κάνουμε εδώ εκπομπή, γίνεται πανηγύρι από μηνύματα. Όταν ο Ηρακλής κερδίζει και κάνουμε εκπομπή, ένα, δύο, βαριά. Για το ποδόσφαιρο λοιπόν, κάνω έτσι μια ανακεφαλαίωση πριν πάω σε μια νέα συζήτηση για το μπάσκετ. Γιατί είμαστε όλοι χαρούμενοι σήμερα, καθώς η ομάδα έχει μόλις ένα μάτς για να επιστρέψει μετά από 8 χρόνια στην Α1. Για το ποδόσφαιρο, ξαναλέω, όλοι έχουν κινηθεί. Τα Τρίκαλα βγάλαν ανακοίνωση. Η Football League έβγαλε ανακοίνωση. Η Football League έβγαλε μία απόφαση σήμερα για την οποία θα έπρεπε να χαιρόμαστε και να πανηγυρίζουμε. Και σε όλο αυτό δεν υπάρχει πουθενά η ΠΑΕ Ηρακλής. Καμία δράση, καμία αντίδραση, καμία κίνηση, τίποτα. Αν ήμασταν κάποιος από εμάς πρόεδρος του Ηρακλή σήμερα, δεν θα είχαμε αγκαλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ το Λεουτσάκο. Ή δεν θα κάναμε τηλεφωνήματα στην ΕΠΟ για να περάσουν αυτό που ψήφισε σήμερα και αποφάσισε η Football League. Ή δεν θα κάναμε τα πάντα για να μην αφαιρεθούν 33 βαθμοί. Από τη στιγμή που δεν γίνεται τίποτα, κάτι σημαίνει αυτό. Και το ξαναλέω για να το κλείσω. Ή ότι έχουν ένα plan A που δεν μας έχει αποδειχθεί αυτό, ότι αύριο ο Ηρακλής θα παίξει στη Super League με άλλο αφημί, ή ότι τα έχουν παρατήσει τελείως, ή ότι ψάχνουν κι άλλα αφημί. Βέβαια όλα αυτά που λέω τώρα δεν είναι καινούργια. Δεν είναι καινούργια. Απλά υπάρχει αυτή η εκνευριστική αναμονή. Και αυτοί που ψάχνουν, την ξανακάνω τη ρητορική ερώτηση, συγγνώμη, την έχω κάνει και άλλες φορές. Αυτοί που κάνουν επαφές, συναντήσεις, ραντεβού κτλ. Για αφημί διαφόρων ομάδων, έχουν κοινή απόφαση. Ή ο καθένας κάνει το δικό του. Γιατί αν ο καθένας κάνει το δικό του, τότε έχουμε πάλι πρόβλημα. Σε λίγο θέλω να πιστεύω θα μπορέσουμε να έχουμε την τηλεφωνική επικοινωνία, να μιλήσουμε για το μπάσκετ, να συνεχίσουμε να μιλάμε για το μπάσκετ. Να ξαναπώ εγώ, να κερδίσω λίγο χρόνο τα στατιστικά που μας μετέφερε νωρίτερα ο Δημήτρης. Αγγελακόπουλος 10 με 2 τρίποντα, Θαλασσούλας 10 με 1, Σοκ 10 με 1, Ρουτκάουσκας 2, Πολυτάρχου 20 με 4 τρίποντα, Κακαρούδης 24 με 2, οι δύο πρώτοι σκόρερ, Αποστολίδης 2, Μπένας 2, Καλαϊτζίδης 4 με 1 τρίποντο, Γιαννακίδης 6 με 1, Τζουκαράκης 4. Όσον αφορά το break τώρα της Καστοριάς στην Καρδίτσα, θα το καταγράψω γιατί είναι επόμενη αντίπαλη, ή το ένας ή το άλλος. Θυμίζουμε ότι η Καστοριά έκανε το break 84-90 με πρώτο σκόρερ τον Μελισσαράτο, που ήταν το καλοκαίρι στόχος του Ηρακλή, με 15, ο Αμπαράς 13,
Ο Βαβάτσικος 11, ο Χρυσόπουλος 7, ο Πετρόπουλος 9 για την Καστοριά του κυρίου Καραγιάννη, ενώ για την Καρδίτσα πρώτο σκόρερ ήταν ο Κακλαμάνος με 27 και 6 τρίποντα. Σακουβά τον έβλεπε την μπασκέτα. Ο Γράβας 10, ο Ερμίδης 15, ο Καλές 11 όσον αφορά του σκόρερ της Καρδίτσας. Επαναλαμβάνω, 84-90. Πάμε τώρα λοιπόν να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρώην προπονητή του Ηρακλή, ο οποίος σήμερα ήταν στο Ιβανόφιο και φαντάζομαι και αυτός το χάρηκε με την ψυχή του, όπως και ο κόσμος, τη νίκη του Ηρακλή πολύ πολύ εύκολη απέναντι στο Χαρλίο Τρικούπη. Ο λόγος για τον κύριο Στέφανο Πέρκο που είναι στην γραμμή μας. Coach Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλησπέρα χρόνια από πολλά, την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, τι κάνεις? Χρόνια και ζαμάνια. Βέβαια, έχουμε χρόνια που γνωριζόμαστε, έχουμε καιρό να βρεθούμε, μας ένωσε πάλι η κοινή μας, να πω, αγάπη. Να το πείτε, βέβαια να το πείτε. Το μπάσκετ και ακόμα ειδικότερο ο Ηρακλής. Και σας είδα να το χαίρεστε. Είχατε καιρό να έρθετε στο Ιβανόφιο? Λόγω υποχρεώσεων ή όχι? Λόγω υποχρεώσεων τελευταία απουσίαζαν και γενικώς επειδή φέτος ήμουν αρκετά κάποιους μήνες εκτός πάγκων, όταν το Σάββατο έπαιζε ο Ηρακλής προτιμούσα να έρθω να δω την αγαπημένη μας ομάδα, που η οποία φέτος έκανε και μια αξιοζήλευτη πορεία και πιστεύω τα αποτελέσματα να φανούν πολύ σύντομα. Είναι πάρα πολύ κοντά πλέον, coach. Είναι μόλις μία νίκη μακριά. Ήδη βρίσκεται στον τελικό με ένα πολύ εύκολο παιχνίδι σήμερα. Αρχικά το σχόλιο σας για αυτό το match απέναντι στην πέμπτη ομάδα του πρωταθλήματος, το Χαρλίο Τρικούπη. Φάνηκε από την αρχή ποιος θα κερδίσει. Νομίζω ότι το ξέρανε και οι άνθρωποι του Χαρίλαου και εμείς που ήρθαμε πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι, ότι θα ήταν κατά κάποιο τρόπο διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Χαρίλαος Τρικούπης εκπλήρωσε και με το παραπάνω το στόχο του, και μόνο που βγήκε στα play-off είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Τίνο, το φίλο μας τον Τίνο τον Καλαμπάκο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η μόνο απορία που θα έχει ο κόσμος ήταν πόσο θα πήγαινε η διεύρυνση του σκορ και τίποτα παραπάνω. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής ήταν τυχερός που ομάδα που έχει όλους αντιπάλους σε εισαγωγικά με 2-0. Ναι, οι αντίπαλοι που μπορούσε να κινδυνεύσει έστω για λίγο, όπως ήταν η πρώην ομάδα Ορμής Αγιάς και ο Ιπποκράτης, πήγαν εκτός και play-off. Και ο Διαγόρας, μπράβο, είχε χάσει εκεί μέσα. Αυτές οι ομάδες βγήκαν εκτός play-offs, οπότε θεωρώ ότι με μια νίκη πια ο Ηρακλής είναι στην Basket League που τόσο της λείπει αυτή η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι 8 ολόκληρα χρόνια. Είχατε κάνει και εσείς την δική σας προσπάθεια στα προηγούμενα χρόνια ως προπονητής του Ηρακλή. Βέβαια, ήμουνα και παλιότερα το 7-8. Σε δύσκολα χρόνια. Σε δύσκολα, νομίζω έχουμε χαρακτηριστεί για τα δύσκολα. Λεγερός το μάχη, ναι. Ναι, και στην ομάδα της Α2 την πρώτη χρονιά που πήγαμε, που στόχος ήταν να σωθεί, και μην ξεχνάτε ότι η ομάδα ήταν μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης, με ΑΕΚ, Καβάλα και Κόρυβο μέσα. Ήταν μια... και με πολλά μικρά παιδιά μέσα στο ρόστερ. Πλέον ήρθε το, αν και άργησε πολύ, γιατί 8 χρόνια το ξέρετε ότι πονάνε, δεν είναι ένα και δύο, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα, έτσι, δηλαδή... Νομίζω ότι είναι τυπικό, να μην το ματιάξουμε βέβαια. Φτού, αλλά μια νίκη είναι, μια νίκη είναι, θεωρώ ότι δύσκολα δεν μπορεί κανείς ούτε αντίπολος να πιστέψει ότι μέσα στο Ιβανόφιο θα έχει την παραμικρή τύχη. Εμείς χαιρόμαστε πραγματικά που βλέπουμε την ομάδα να πάει τόσο καλά. Εγώ προσωπικά θέλω να δώσω και από τον αέρα συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Κώστα τον Μέξα που ανέλαβε σε μια δύσκολη καμπή την ομάδα και τα πήγε θαυμάσια, θεωρώ. Τη διοίκηση που τρέχει όλο αυτό το project, είναι δύσκολα αυτή την εποχή να μπορέσει να βγάλει υγεία. Και στους φιλάθλους, οι οποίοι πραγματικά εγώ παρατηρώ όλη τη χρονιά όσο ήμουν εκεί, ότι δείξανε μια αξιοζήλευτη συμπεριφορά. Συμπαράσταση κοντά, ναι. Μπράβο, ναι. Ήτανε κοντά μεν, κόσμοι δε. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα πολύ δύσκολο. Είναι διπλό κέρδος αυτό. Διπλό κέρδος. Μπράβο. Και σήμερα νομίζω, coach, το χαρήκατε το Ιβανόφιο πάλι. Το χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα που είδα και σένα μετά από τόσα χρόνια. και έφυγαμε, όλοι φύγαμε δηλαδή, με μια αίσθηση ικανοποίησης και προσμονής πότε θα γίνει το επόμενο, το τελευταίο το μάτι για να χειροκροτήσουμε την άνοδο. Επειδή ξέρετε πολύ καλά τις ομάδες και την κατηγορία, σας έκανε αίσθηση το break της Καστοριάς μέσα στην Καρδίτσα με 84-90 πριν από λίγο? Κοιτάξτε, σίγουρα φαντάζομαι, δεν έχω δει πώς ήταν η προγνώση. Τα προγνωστικά θα δίνανε προβάδισμα στην Καρδίτσα. Λόγω έδρας, αλλά... μάλλον. Ναι. Μπράβο, λόγω έδρας και λόγω καλύτερων τελευταίων εμφανίσεων, θεωρώ.
Αλλά επειδή αυτά τα παιχνίδια είναι, δίνουν περισσότερο άγχος στο γηπεδούχο, σε αυτόν που έχει το πρέπει, θεωρώ ότι χωρίς να έχω δει το παιχνίδι ακόμα, ότι η Καστοριά πήγανε χωρίς ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση, τους βγήκαν προφανώς τα σούτ για να φτάσουν σημείο να βάλουν 89 αν δεν απατώ με πόντους. Με αποτέλεσμα 90, ναι. 90, ναι. Θεωρώ ότι η Καστοριά δεν υπερβαίνει συνήθως 60-70 πόντους. Για να βάλει 90, σίγουρα βάλανε μεγάλα σούτ απ' έξω. Οπότε, σύν το χρόνο, το άγχος θα βάρινε τους παίχτες της Καρδίτσας και ήρθε αυτό. Βέβαια, χωρίς να θέλω να γίνω ο Μάντης, μην εκπλαγείτε. Ο Σταμένκοβιτς είχε 4 τρίποντα με 24 πόντους. Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά ο Κακλαμάνος Καρδίτσας είχε 27 πόντους με 6 τρίποντα. Δηλαδή έβαλε και η Καρδίτσα. Ξέφυγε το πράγμα. Μα η Καρδίτσα βάζει. Το θέμα είναι ότι είδα ότι έβαλε. Έφαγε και πολλά. Έφαγε και πολλά. Που σας λέω ότι η Καστοριά κατά μέσον όρο δεν υπερβαίνει τους 60 πόντους στην επίθεση. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι και μέσα στην Καστοριά δεν αποκλείεται να γίνει και από εκεί το break. Δεν έχει τελειώσει, λέτε, η σειρά. Όχι, θεωρώ πως δεν έχει τελειώσει. Όχι, γιατί είναι και οι δύο με πολύ έμπειρους coach στην κατηγορία. Είναι μπαροτοκαπνισμένοι και οι μεν και οι δε παίκτες. Και δεν θεωρώ απίθανο να γίνει αυτό. Το πιο απίθανο είναι, που το απεύχομαι, ποτέ να μην καταφέρει ο Ηρακλής. Που το θεωρώ όχι, εντάξει. Απίθανο έως αδύνατο. Όποιος και να είναι, Καστοριά ή Καρδίτσα, απλά θα έρθει στο Ιβανόφιο. Μα και οι ίδιοι θα το ξέρουν. Θα περάσει μια βόλτα, coach. Μπράβο, και οι ίδιοι θα το ξέρουν. Έτσι, δηλαδή έτσι, δεν είναι, τα παιδιά είναι σχετικά, ξέρουν τι γίνεται. Αλλά και παρόλα αυτά και μόνο που θα έρθουν να παίξουν έστω ένα παιχνίδι στο Ιβανόφιο, εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχία και για αυτό. Εννοείται, που φτάσαμε μέχρι εδώ. Όπως και σήμερα που πιστεύω ότι με πολύ με αλτρουισμό οι φίλαθλοι του Ηρακλή χειροκροτήσαν και τα παιδιά του Μεσολογγίου και αυτό τους θυμάει ιδιαίτερα. Ναι. Και χάρηκα και γι' αυτό που είδα αυτό το χειροκρότημα το υποτικό από τους φιλάθλους του Ηρακλή. Μπράβο τους. Είπατε νωρίτερα για τον Κώστα Μέξα και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όταν ανέλαβε και αντικατέστησε τον κύριο Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, δεν ξέρω πώς ήταν αυτοί που πίστευαν ότι ο Ηρακλής μπορεί να έχει μια καλή θέση στα play-off, μπορεί να τερματίσει δεύτερο στο πρωτάθλημα. Τότε έκανε κάποιες εμφανίσεις πολύ κακές, είχε βαριές ήττες, είχε φάει μια κατοστάρα από το Μαρούσι, αν θυμάστε. Πέρα από εκείνη την ήττα με το Διαγόρα στο κύπελο. Και ερχόταν ο Κώστας ο Μέξας, βέβαια γίνανε και κάποιες αλλαγές, ήρθε ο Πολυτάρχου, επέστρεψε ο Ρουτκάουσκας, αλλά έπρεπε να έχει αυτό που λέμε για εσάς τους προπονητές που είναι πολύ δύσκολο, το μαγικό ραβδί. Τι θεωρείτε ότι άλλαξε ο κύριος Μέξας στην ομάδα, πέρα από τα παιδιά που ήρθαν και ο Λιάπης που βοήθησε, που ήρθε και αυτός. Κοίταξε, να μην κάνουμε ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης είναι ένας εμπειρότατος προπονητής και πέρυσι έδειξε πάρα πολλά δείγματα γραφής. Θεωρώ ότι ο Κώστας ο Μέξας καταρχήν έφερε, όπως είπατε, τον Λιθουανό που είναι μεγάλη μονάδα και νομίζω ότι τους απελευθέρωσε λίγο παραπάνω, κατά τη γνώμη μου, τους αθλητές. Συν η παρουσία του Πολυτάρχου που σε πολλά παιχνίδια, πόσα είδα εγώ, δηλαδή ήταν ο MVP της ομάδος, μεγάλο πολυβόλο. Κυρίως είναι αυτό ότι τους απελευθέρωσε, ίσως τους τόνισε παραπάνω την αίσθηση της ευθύνης που είχαν απέναντι στον κόσμο, απέναντι στο ίδιο το σωματείο, γιατί νομίζω θα ήταν πολύ καταδικαστικό αν δεν κατάφερνε φέτος ο Ηρακλής να ανέβει. Γιατί μετά τον Ιωνικό όλες τις άλλες ομάδες θεωρώ ότι ήταν του χεριού του, να το πω έτσι, χωρίς να είναι υποτιμητικό ούτε για τους υπόλοιπους συλλόγους. Και νομίζω ότι πήρε ένα ρίσκο ο Κώστας, το οποίο δικαιώθηκε πανηγυρικά. Γι' αυτό και τον συγχαίρουμε και στον αέρα. Βεβαίως και του αξίζει, γιατί από τότε που ήρθε άλλαξαν πολλά στην ομάδα και η ψυχολογία, αυτό που είπατε. Το διπλό με στην Καστοριά. Ναι. Λίγοι το πιστεύανε αυτό το διπλό με στην Καστοριά. Αν θυμάμαι καλά, ήταν Νοέμβρη μήνα, δεν θυμάμαι. Ναι. Ήταν η αφιτηρία του ξεπετάγματος της ομάδος. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας, γιατί είστε άνθρωπος του μπάσκετ και προπονητής φυσικά όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό που όχι πάει να γίνει. Τόσες μέρες λέγαμε πάει να γίνει, σήμερα έγινε, σήμερα ψηφίστηκε. 16 ομάδες του χρόνου στην Α1, 4 να υποβιβάζονται σε σχέση με το 14-2 που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και με όλο αυτό το μπάγαλο που έχει δημιουργηθεί coach φέτος με την Α1, με ομάδες να μην κατεβαίνουν, την κόντρα Ολυμπιακού Παθναϊκού και όλα αυτά, ο Ηρακλής αυτή την Α1 επιστρέφει μετά από 8 χρόνια, με 16 ομάδες, με 4 να υποβιβάζονται σε ένα νέο πρωτάθλημα. Το σχόλιο σας για όλες αυτές τις αλλαγές. Κοιτάξτε, καταρχήν θα χαρακτηρίσω λυπηρά όλα τα προηγούμενα γεγονότα. Βέβαια, εμένα προσωπικά δεν μου πέφτει λόγος, δεν με αφορά, αλλά εγώ σαν προπονητής, σαν άνθρωπος του μπάσκετ, αισθάνθηκα
πολύ άσχημα με όλα αυτά που διαδραματίζονταν και διαδραματίζονται αυτόν τον καιρό. Τώρα, όσο αφορά για το ότι πέφτουν περισσότερες ομάδες και ανεβαίνουν και υπάρχουν περισσότερες, εμένα με βρίσκει σύμφωνο, γιατί θεωρώ πάντοτε σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο στην Basket League, αλλά και στα επόμενα, πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανακατάταξη. Να μην υπάρχουν σταθερό, δηλαδή να πέφτουν πολύ και σ' ανεβαίνουν πολύ. Αυτό να δίνει κίνητρο στις ομάδες να μην επαναπαύονται, να είναι διαρκώς σε εγρήγορση, να έχουν στόχο περισσότερες ομάδες. Ακόμα και το να σωθείς είναι ένας στόχος, έτσι δεν είναι, να μην υπάρχει ψυχασμός. Να μην είσαι αδιάφορος μέσα στη χρονιά. Να μην είσαι αδιάφορος και αυτό, ας μου επιτραπεί κιόλας με τους φίλους παράγοντες, να δημιουργεί και μια διέγερση στους παράγοντες, να κρατάνε τις ομάδες και πληρωμένες και έτοιμες μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Και να μην διαλύονται στα μισά τη σεζόν. Μπράβο, μπράβο, να το είπα λίγο ευγενικά. Το συμπλήρωσα εγώ. Γιατί έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει πολλά, ναι. Γιατί να σου πω και κάτι. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις για μήνες αδιάφορο ή βαθμολογικά τους παίχτες, να τους κρατήσεις με κίνητρο. Είναι δύσκολο. Ενώ αν έχει το κίνητρο ή του προς τα πάνω ή του προς τα κάτω της αποφυγής, νομίζω τον κρατάς περισσότερο ζωηρό, μεγαλύτερο κίνητρο και τη διοίκηση να ασχολείται σωστά και ενεργά με τους αθλητές της. Mm-hmm. Μάλλον θα σας ξαναδούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, στο επόμενο παιχνίδι. Σίγουρο, μόνο που απομένει, coach, είναι να δούμε αν θα είναι Τετάρτη ή Σάββατο. Μόνο αυτή η αγωνία είναι, δεν έχουμε άλλη. Θα προτιμούσα να είναι Σάββατο για να έρθει και περισσότερο κόσμο, να είναι γιορτή. Αυτό γιατί για να γίνει, βέβαια, πρέπει να κερδίσει η Καρδίτσα μεθαύριο. Εγώ έχω μια μικρή πρόβλεψη, αλλά αυτό είναι η προσωπική μου. Διπλό Καρδίτσας, νέο break. Έτσι νομίζω. Καλό θα μας κάνει, γιατί ο Ηρακλής θα είναι ακόμα πιο ξεκούραστος και γιατί θα πάμε και Σάββατο. Ο μόνος κερδισμένος είναι ο Ηρακλής τώρα, γιατί οι παίχτες έχει και κουρασμένα παιδιά. Έχουν τραβήξει μεγάλο λουτί. Βέβαια. Και ταλαιπωρημένοι από τραυματισμούς. Και νομίζω πρέπει να το κάνω και στα σχόλια. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη η απόφαση του Κώστα του Μέξα στο μάτσο με τον Εθνικό που θα το κερδίζαν έτσι κι αλλιώς. Που άφησε τρεις εδώ. Ναι, ήταν νομίζω ότι μια κίνηση που δείχνει ότι πρώτα απ' όλα δεν έχει ανασφάλειες και δεύτερον ότι είναι έξυπνη προπονητικά. Ότι βλέπει μπροστά. Έξυπνη, ναι. Έναν ταλαιπωρημένο παίχτη τι θα κερδίσει. Ναι, σε ένα διάφορο παιχνίδι, τίποτα. Ο Καλατζίδης, ο Δημήτρης σήμερα πετούσε. Σε κούραστος, γάρ. Βέβαια. Έχετε απόλυτα δίκιο. Ναι, ήταν έξυπνη κίνηση από τον coach. Και από τη διοίκηση, δεν ξέρω ποιος το αποφάσισε. Και σήμερα νομίζω επίσης έξυπνα σκεπτόμενος έκανε και rotation στο τέλος. Με τέτοια μεγάλη διαφορά έβαλε και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος. Τι κερδίσεις 30, τι 10, έτσι, το ίδιο πράγμα είναι. Κράτησε φρέσκια την ομάδα και μακριά από εδώ, μακριά από τραυματισμό. Δίνεις χρόνο και στους άλλους, ναι. Έτσι. Θα τα πούμε ξανά με την επόμενη νίκη που θα είναι και άνοδος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ο Στέφανος Πέρκος ήταν πρώην προπονητής του Ηρακλή σε δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια όταν ήταν στην ομάδα. Πλέον το χαίρεται και αυτός ο ίδιος. Δίνει συγχαρητήρια στον Κώστα Μέξα. Πραγματικά του αξίζουν. Και σε όλη την ομάδα χαίρεται με την ψυχή του αυτό που έζησε στο Ιβανόφιο και θα το ξαναχαρεί, όπως μας είπε, και στο επόμενο παιχνίδι που θα είναι και το τελευταίο για την άνοδο. Ο Θοδωρής γράφει: καλησπέρα Γιώργο, όλος αυτός ο συρφετός από υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους τι ήρθε να κάνει στο Ιβανόφιο, τώρα θυμήθηκαν τον Ηρακλή. Εντάξει, δύο μικρές παρατηρήσουλες, φίλε μου Θοδωρή, με αφορμή το μήνυμά σου που σέβομαι απόλυτα όπως όλα. Πολλοί από τους υποψηφίους είναι οπαδοί του Ηρακλή χρόνια και είτε είναι υποψήφοι είτε όχι, έρχονται στο Ιβανόφιο. Τώρα προφανώς εσύ μιλάς για άλλους που ίσως τους είδες πρώτη φορά σήμερα στο γήπεδο. Εντάξει, καλώς ή κακώς αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα γήπεδα και σε όλες τις ομάδες. Όσοι υποστηρίζουν μια ομάδα θα πάνε για να κάνουν ό,τι μπορούν. Και μου δίνεις μια πάσα, γιατί έχω παρεξηγηθεί για μια απόφαση που έχουμε πάρει ως εκπομπή και δεν είχα σκοπό να πω κάτι, αλλά με την πάσα που μου δίνεις, φίλο μου Θοδωρή, θα κάνω μια μικρή αναφορά. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλοί Ηρακλειδείς γνωστοί, οι περισσότεροι στον κόσμο, οι περισσότεροι φίλαθλοι οπαδοί της ομάδος, που κατεβαίνουν σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Είτε για υποψήφιοι δήμαρχοι, όχι μόνο του Δήμου της Θεσσαλονίκης και άλλων δήμων, είτε υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Και δεν σας κρύβω ότι με πολλούς γνωρίζομαι χρόνια,
λογικό είναι με την ενασχόλησή μου από τον Ηρακλή και από μικρή από το γήπεδο και όχι μόνο και μετά που έγινα ρεπόρτερ της ομάδος. Οι περισσότεροι το έχουν καταλάβει, κάποιοι άλλοι το έχουν καταλάβει αλλά θα θέλανε πάλι να κάνω κάτι. Ποιο είναι το θέμα, ότι μου ζητήθηκε από αρκετούς να τοποθετηθούν εδώ για τις εκλογές. Αλλά η απόφαση είναι κοινή για όλους. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους τους Ηρακλειδείς, άντρες και γυναίκες που κατεβαίνουν με οποιοδήποτε συνδυασμό. Έχουν επιλέξει αυτοί για τις δημοτικές εκλογές. Αλλά δεν θέλουμε να μετατραπεί η ώρα για μπλε σε ώρα για εκλογές. Γιατί, πιστέψτε με, εάν το κάναμε για έναν ή για μία, μετά θα έπρεπε να το κάνουμε για όλους. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ. Θα έπρεπε κάθε μέρα να έχουμε δύο υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ή δύο υποψήφιους δημάρχους. Και δεν ξέρω αν αυτό ήταν κάτι που θα άρεσε και στον πολύ κόσμο. Το να κάνουμε μια αναφορά όλων των ονομάτων, όλων των Ηρακλειδέων που κατεβαίνουν στις εκλογές, γιατί πολλοί είναι και αντίπαλοι. Θα είχαμε και αυτό. Δηλαδή θα έβγαζα εγώ τον Χρήστο Κιώση που είναι με την τάδε, ξέρω εγώ, με το Θεσσαλονίκη νοοτροπία αλλαγή, λέω ότι να είναι τώρα, και θα είχα και τον Γιώργο Ματζιούκη που θα ήταν με το Θεσσαλονίκη πάμε τώρα, πάμε αύριο. Εάν έβγαζα τον Κιώση, δεν μου την έλεγε μετά ο άλλος που δεν έβγαλε και αυτόν. Δηλαδή θα μπαίναμε σε αυτό. Όλοι είναι Ηρακλείδεις. Αυτοί που κατεβαίνουν, έτσι δεν μας ενδιαφέρει για τους άλλους. Και ο κόσμος ξέρει ποιοι είναι και ξέρει πολύ καλά τι θα ψηφίσει και αν θέλει να ψηφίσει με κριτήριο αυτό, δηλαδή με κριτήριο την ηρακλειδοσύνη του καθενός. Αλλά λυπάμαι που έχω αρνηθεί σε όλους να με καταλάβετε, γιατί θα μετατρέπαμε την εκπομπή σε δημοτικές εκλογές. Μια αναφορά όλων των ονομάτων, ευχαρίστως. Και αν κάποιος μου έχει ξεφύγει και δεν το ξέρω, γιατί πολλοί μου έχουν στείλει και τους ευχαριστώ, ας μου στείλει ότι είναι υποψήφιος, είναι Ηρακλειδέας και κατεβαίνει στον τάδε Δήμο. Μια αναφορά των ονομάτων φυσικά και να την κάνουμε. Αλλά αν μπαίναμε στη διαδικασία συνεντεύξεως, νομίζω ότι θα χάναμε την μπάλα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ. Όπως και να έχει, καλή επιτυχία να έχουν και μακάρι σε οποιοδήποτε Δήμο και να είναι, να μπορούν να έχουν λόγο και για τον Ηρακλή. Ειδικά φυσικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας να διαβάσω την σημερινή ανακοίνωση κάλεσμα του τμήματος βόλεϊ του Ηρακλή. Οι ηθήνοντες του Ηρακλής κάνουν ένα μεγάλο κάλεσμα στον κόσμο του συλλόγου να αγοράσουν το ειστήριο διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου, αγκαλιάζοντας την προσπάθεια του τμήματος, κάνοντας φέτος ένα βήμα παραπάνω. Η ομάδα αυτή αξίζει τη στήριξη όλων των Ηρακλειδέων και αυτή η στήριξη μπορεί να μετασχηματιστεί σε πράξη μέσω της αγοράς ειστήριου διαρκείας που φέτος είναι πιο αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Τα εισιτήρια διατίθενται καθημερινά από το Κατσάνιο από τις 10 ως 9, 10 το πρωί με 9 το βράδυ, ενώ τονίζουμε ότι φέτος θα είναι ονομαστικά. Με την παραλαβή του κάθε εισιτηρίου, αυτό είναι το καινούριο, ο κόσμος του Ηρακλή μας θα παίρνει δώρο ένα CD με τους τελικούς ή της Ρώμης ή της Πράγας ή από το κρατικό, όπως γράφει η ανακοίνωση. Ευχαριστούμε τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε μεταξύ άλλων να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός αύριο εδώ, ώρα για μπλε, 7 με 8. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα. Να είστε καλά.